Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, στον κοινό μας αγώνα ενάντια στον υπερρεαλιστικό πόλεμο και για την ειρήνη. Με την υποκύρωση από την Βουλή της Ιερο-Αμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις και την Αμερικανική Στρατιωτική Παρουσία στη χώρα μας, επισημοποιείται μια μακρά διαδικασία ενσωμάτωσης στα στρατηγικά σχέδια των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την περικύκλωση, η περίσφυξη της Ρωσίας. Μια διαδικασία που με ενθουσιασμό ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που ολοκληρώνεται σήμερα με την επί της ουσίας συμφωνία, των δύο κυβερνητικών κομμάτων. Στην ουσία, όπως εύστοχα έγραψε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μινάχας, δεν πρόκειται για μια νέα συμφωνία. Η Βουλή θα επικυρώσει απλώς, χωρίς να έχει τίποτε να συζητήσει. Το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας διαμορφώθηκε σε διαδοχικές, σχεδόν προσωπικές επαφές του πρώην και του νη πρωθυπουργού και αξιωματούχων της πρώην του ΣΥΡΙΖΑ και της νη Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης με Αμερικάνους ομολόγους. Έχει δε ως διακρατική συμφωνία ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό, ότι όλοι οι όροι της, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν ακόμη διατυπωθεί, δίνουν εδώ και καιρό πρακτικό αποτέλεσμα, εφαρμόζονται δηλαδή. Περίμενε καμία κοινοβουλευτική επικύρωση η μετατροπή του Στεφανοβίκιου ή της Λάρισας σε επιθετικές βάσεις των ΗΠΑ? Περίμενε καμία κοινοβουλευτική επικύρωση η έντονη αμερικανική δραστηριότητα στην Αλεξανδρούπολη? Καθώς όμως, όπως δυνατά δήλωσε ο νύχος υπουργός, η Ελλάδα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και εταίρος του ΝΑΤΟ, αφοσιωμένος, δεδομένος και προβλέψιμος, ούτης έκφρασε την όποια απορία για την διάχυτη παρουσία των αποτελεσμάτων μιας συμφωνίας που δεν έχει ακόμα επικυρωθεί, εγκριθεί ή νομιμοποιηθεί. Εξάλλου, με ή χωρίς συμφωνία, αυτά τα πράγματα είναι ιστορικά δεδομένα. Οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ κυκλοφορούσαν σχεδόν πάντοτε απόλυτα ελεύθερα στη χώρα μας. Στις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου μένονται σκληροί, μακρόχρονοι πόλεμοι. Η Συρία είναι από χρόνια αποτυχμένη στην καταστροφή και στο θάνατο. Η Λιβύη το ίδιο. Νέοι πόλεμοι ετοιμάζονται στο Ιράν, στο Ιράκ, ενώ λίγο παραπέρα, στο Αφγανιστάν ή στην Ιεμένη, ο πόλεμος έχει γίνει από χρόνια μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, στα Βαλκάνια, οι περιεριστικοί ανταγωνισμοί διαρκώς υποθάλπτουν, μοχλεύουν, όπως επίσημα το λένε, επικίνδυνες καταστάσεις, κρατώντας σταθερά τις ζώνες αυτές στον προθάλαμο του πολέμου. Με περισσή αφέλεια, αν ήταν τέτοια και δεν ήταν συνειδητή επιλογή, η προηγούμενη κυβέρνηση πήρε ενεργό μέρος στην διάπραση των εκπληκτικών αυτών καταστάσεων, υπογράφοντας, όπως συζήτησαν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών. Πάνω σε αυτό το εκπληκτικό περιβάλλον βρίσκει χώρο και αναπτύσσεται η τουρκική επιθετικότητα ενάντια σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η τουρκική αστική τάξη εκμεταλλεύτηκε τα όποια κενά δημιουργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή για να προωθήσει τις θέσεις και τα συμφέροντά της με τρόπο ολοένα και πιο επιθετικό. Δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ως απειλή ή έμπρακτα τη στρατιωτική της ισχύ για να επιβάλλει τη θέλησή της σε γειτονικές χώρες, Κύπρο, Ιράκ, Συρία. Και σήμερα απειλεί ευθέως τη χώρα μας, διεκδικώντας τόσο κυριαρχικά δικαιώματα στις θάλασσες, όσο και εδάφη, νησιά, που ιστορικά και νομικά ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. Η επιθετική, η περιεριστική πολιτική της τουρκικής αστικής τάξης συνυφαίνεται με τα συμφέροντα άλλων ισχυρών δυνάμεων που προωθούν τους ανταγωνισμούς τους στην περιοχή και απειλεί ευθέως την ειρήνη στην περιοχή και την ελληνική διαβίωση του λαού μας. Μπροστά στη σύνθετη και επικίνδυνη αυτή κατάσταση που εξελίσσεται γύρω μας, ο αστικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα εξουσίας αν θέλετε, είτε στη λεγόμενη αριστερή, είτε στην δεξιά εκδοχή τους, έχουν ομόθυμα υιοθετήσει την ίδια και την αυτή πολιτική, σχεδόν ανταγωνιζόμενα μεταξύ τους, για το ποιο
για το ποια από τις δύο παρατάξεις θα εφαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο την ίδια συνταγή. Η τελευταία συνίσταται στην πολύπλευρη και βαθιά πρόσθεση της χώρας στα συμφέροντα του αμερικανικού και του δυτικού υπηρετισμού. Η πρόθυμη, χωρίς όρους, συστάτευση με αυτόν και η ικανοποίηση των όποιων αναγκών ή επιθυμιών αυτός εκφράσει. Η καλλιέργεια φόβου είναι ένα από τα όπλα του συστήματος. Η καλλιέργεια αυσταπατών και ψεύτικων προσδοκιών είναι το άλλο σκέλος. Και τα δύο όμως στηρίζονται στο μόνο πράγμα που ξέρουν να κάνουν καλά οι κυβερνήσεις αυτού του τόπου. Την εξαπάτηση του λαού, το διαρκές ψεύδος και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα. Το τελευταίο από αυτά αφορά την προσφυγή στη Χάγη, τη οποία το Διεθνές Δικαστήριο θα λύσει όλα τα ζητήματα. Θα τα λύσει σε τρόπο ώστε να μην είμαστε μοναχοφάιδες, το είπε ο κύριος Κοτζιάς, να μην τα θέλουμε όλα δικά μας, το είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, ή να προχωρήσουμε κοντά σε μια συνεκμετάλλευση, το είπε ο κύριος Παπογιάννη, που θα φέρει πλούτο και στις δύο χώρες, ή μάλλον στα μονοπόλια που θα αποζευτούν στην κάθε μία από αυτές. Όπως δειλά, πριν όμως φανερά, δηλώνουν παράγοντες της παρούσας κυβέρνησης. Ετούτη, η πολύ επίσημη έκφραση παρέτησης από τα εθνικά δικαιώματα όχι μόνο ανοίγει διάπλατο τον δρόμο για παραχώρηση, ούτε καν εκποίηση δεν είναι εθνικής κυριαρχίας, αλλά και φέρνει πιο κοντά τη θερμή αναμέτρηση. Θα χρειαστεί ίσως ένα θερμό επεισόδιο ώστε να ανοίξουν διαπραγματεύσεις όπως αυτές που επιθυμεί η γειτονική μας χώρα με όλα τα ζητήματα ανοιχτά στο τραπέζι. Η δεύτερη σοβαρότητα αυτής της στρατιωτικής εκλογής θα είναι ευθέως ανάλογη με το ύψος των παραχωρήσεων που ετοιμάζονται να γίνουν. Η ενδοτικότητα, η υποταγή στα κελέσματα τρίτων δεν απομακρύνουν τον πόλεμο. Αντίθετα, τον φέρνουν πιο κοντά. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί για τη χώρα μας και το λαό μας, μόνο ένα πολιτικό κόμμα πολεμά τον εφησυχασμό, αποκαλύπτει, καταγγέλει τα όσα ετοιμάζονται, καλεί τον λαό, τους εργαζόμενους, τους πατριώτες, σε εγρήγορση, σε ξεσηκωμό. Ετούτη η προσήλωση σε λιτοσυμμαχίες ή σε ενώσεις δίστων ισότιμων εταίρων ξαλύνθησε τα αμέσως προηγούμενα χρόνια την ευημερία των πολλών, τη συμβουλία για το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους. Την ελπίδα ότι το αύριο δεν μπορεί να είναι παρακαλύτερο από το χθες. Φαίνεται πως έχει φτάσει πλέον η ώρα ετούτες οι ίδιες πολιτικές να συρρυκνώσουν την ίδια τη χώρα μας, να μετατρέψουν τον λαό μας, τους νέους μας, σε ευρέας για τα κανόνια επεγκλειστικών πολέμων, ξέρουν πως οτιδήποτε συμφέρει, ενδιαφέρει, ευνοεί τον λαό μας. Ετούτες οι εξελίξεις ένα πράγμα δείχνουν, ένα πράγμα πιστοποιούν, ότι όσο οι εργαζόμενοι, οι νέες και οι νέες της πατρίδας μας σκύβουν το κεφάλι, το αύριο πάντα θα ξημερώνει χειρότερο, πιο επικίνδυνο από το χθες. Ετούτη η πρόθεση της χώρας μας στο πολεμικό άρμα των υπηρετιστών πρέπει να εμποδιστεί με κάθε τρόπο. Κανείς Έλληνας στρατιωτικός ή φαντάρος να μην βρεθεί έξω από τα σύνορα της χώρας για να πάρει μέρος σε δρόμικους πολέμους και υπηρεστικές κρούσεις. Η αποδέσμευση από σχήματα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι πλέον προϋπόθεση, διακρίνεται καθαρά αυτό. Όχι μόνο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του επίπεδου ζωής των εργαζόμενων, αλλά και για την προάσπιση της πατρίδας. Οι φάσεις, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, κανένα πρόβλημα του λαού και της χώρας δεν λύουν. Το αντίθετο μάλιστα. Να κλείσουν, να φύγουν, να πάρουν μαζί τους το μίσος και το θάνατο που σε διανύουν.